ρε Γιώργη, πού είναι ο καφές, ρε παιδάκι μου. Ακού, έρχεται. Ξέρω, πού είναι. Κάτσε, τι φτιάρεσα τον ένα. Σκέφτηκα. Ένα καπνιστό χειρισμό. Όχι, προλαβαίνω. Προλαβαίνω, ρε. Πάμε ρε το Λάρα, πάμε ρε το Λάρα. Δεν σ' ακούει. Δεν πειράζει. Το vibe πηγαίνει. Ο ύψος της σήμερα ήταν λίγο αστείος, γιατί φωνάζαμε, ξέροντας κατά βάση ότι δεν μας ακούει κανείς. Παρ' όλα αυτά, εγώ φώναζα. Η θετική ενέργεια πάει. Εργαλείο το Λάρα. Δεν χρειάζεται ψηλό κόμμα, ρε Ζάχο, ζαπαχρόνος, ρε γάμο. Φτάνει, η ζαχαρία μου, φτάνει, πουλάκι μου. Τι κάνει, ρε, ρέχει, τι κάνει, ρε, κόβει, ρε, το κρέας. Σταματήστε, όχι, μάνα μου. Θα πέσει. Δεν θα πέσει, μωρέ, Δημήτρη, πώς θα πέσει. Σβήσε, σβήσε, σβήστο, σβήστο, να πάει στον κόρακα, θα μας κάνει καρδιακούς. Σβήστο, σβήστο, πάμε Ζάχο, πάμε Ζάχο. Δεν κάνει. Το, κάθετε. Κάθετε, κάθετε. Ζάχο, κάνε δουλειές ρε φίλε, μην καθαρίζει. Είχε 10 πολυτιμότατα λεπτά για να βοηθήσει την ομάδα και έκανε ένα ζωμό. Καθάριζε τους πάγκους και τα μαχαίρια. Εγώ ήθελα να βγάλω τα μαλλιά μου τρίχα τρίχα. Εντάξει, κουμπλέ, όλα καλά. Ό,τι λάθος είναι, το διορθώνεται. Το να κάθομαστε και να φωνάζεις. Ό,τι προλάβεις. Δεν προλαβαίνουμε. Να προλάβεις. Άστο, δεν πειράζει. Κάτι πήγε στραβά. Κάτι πήγε στραβά. Κοίτα που δεν τα αφήνει σε μια μεριά, ρε παιδιά, να κατέβω να του πάω στο κεφάλι. Η επιλογή τη Γογό να ασχοληθεί με το σπανάκι ήταν άτοπη για μένα. Ψαλά τα κατάφερε, τα έκανε κιόλα τα. Ναι, δεν διαφωνώ. Και κάτι παραπάνω. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Είχα να κάνω 3 πράγματα και έκανα 6. Η αρμοδιότητα δικιά μου δεν ήταν να ψιλοκόψει το τέτοιο. Ήταν. Ήταν ή δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν αρμοδιότητα. Εγώ που είσαι άλλο παιχνίδι, παίζω. Α. Εγώ δεν σου είπα μπλέντε μου την ντομάτα. Όχι, και σου έδειξα και την κίνηση στη γωνία, στον εξώστη. Μπορεί και στη στιγμή που ποιος ήμουν να μην το άκουσα. Ωραία, ευχαριστώ. Θα τρελαθώ. Θα ξεχάσω και αυτό που ξέρω. Ο Ζάχος κατέβηκε κάτω και έκανε ένα ζωμό σε 10 λεπτά. Αν πάρεις τώρα ένα μαθητή πρωτοετή από μια σχολή και του πεις έχεις 10 λεπτά να κάνεις ένα ζωμό, πιθανώς θα κάνει το ζωμό και θα περιμένει και 3 λεπτά έτσι. Ο Ζάχος αυτά τα 3 λεπτά που περίμενε, γιατί έκανε 7 με 8 λεπτά να βάλει το ζωμό πάνω, καθάριζε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλύτερο από το να γελάω με τα χάλια μας με το 2 στα 10 του κυρίου Σκαρμούτσου. Είναι ντροπή. Η αλαζονία ενός ανθρώπου αργά ή γρήγορα κόβεται. Είτε του την κόβει η ζωή, είτε οι ίδιες του οι πρακτικές. Τι 7 λεπτά τώρα μου είχε φέρει μένα το λαβράκι το τόσο υπέρα, δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω. 7 λεπτά λέει και καθάρισε και τα φιλέτα. Να φύγω και τα κοκαλάκια. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν βγαίνανε, δεν βγαίνανε, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, 300 πίεση είχα φτάσει. Έπαιξε επιχείρηση ξεπέτσιασμα ψαριού. Αν με ρωτήσεις έξω ένα πρωί στο δρόμο, εγώ πώς βγάζουμε την πέτσα από ένα φιλέτο ψαριού, θα σου πω. Βγάζουμε λίγο την πέτσα από την ουρά και τραβάμε προς τα πάνω. Και τι έκανα, πήγα από το μεγάλο κομμάτι του φιλέτου και έβγαλα την πέτσα, λες και δεν το είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Για μένα και για πρώτη φορά που το φτιάχνεις αυτό το πιάτο, είσαι να φύγεις τώρα από εδώ, να πας Λονδίνο, να βρεις ένα μαγαζάκι και να το πουλάς ακριβώς έτσι. Να μην αλλάξεις τίποτε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά λόγια πήρα. Εισιτήριο για Λονδίνο δεν πήρα. Πού το, παιδιά. Το εισιτήριο περιμένω. Εγώ. Ξεκινάει ο κύριος Καρμούτσος και λέει: Γογό! Και λέω: Όχι, ρε φίλε, δεν την πήρα εγώ την ασυλία. Αποκλείεται να μας ξεπετάξει τόσο γρήγορα. Θα έχει λίγο suspense. Εκτός από το εισιτήριο για το Λονδίνο, σήμερα παίρνεις και το εισιτήριο για την ασυλία. Συγχαρητήρια. Γιώργο Πορφύρη. Γογό Δελογιάννη. Είχες μια ωραία κοπέλα μπροστά σου, την κατάφερες, την έφερες σπίτι σου, σου είπε: Έχεις 10 λεπτά και θα ακούς και τρανς. Χάθηκε η μπάλα. Από απόψε θα είμαστε 9, εγώ με άλλους 8 άντρες. Ξεκίνησα μία με 10, τώρα είμαι μία με 8. Πάνε τα προγνωστικά καλά. Κορίτσια, ρε μένει. Σεφ, να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, εγώ. Επειδή εμείς στο χωριό μου δεν φτιάχνουμε σούσι, το ανακατεύουμε το ρύζι. Το ανακατεύουμε, εννοείται. Έχω καταλήξει στο ότι έχετε ανεξάντλητη φαντασία. Οπότε δεν αναρωτιέμαι πια. Έρχομαι, κάνω σταυρό μου και Παναγιά μαζί μας. Ούτε μάτια, ούτε μαχαίρια, τίποτα. Ε, παιδί μου, λέω τώρα, τι θα γίνει, ας πούμε, τι θα μαγειρέψουμε. Άιντε, λέω πάλι να δούμε τι μας περιμένει αυτή τη βδομάδα. Θα ψηφίσετε ποιους τρεις θέλετε να επιστρέψουν στο διαγωνισμό, αιτιολογώντας την ψήφο σας. Εγώ ήμουν
μαγειρέψουμε χωρίς υλικά. Είναι λίγο πιο εύκολο. Ξεκινήσω εγώ. Για πες. Το ριζότο ήθελε 4 λεπτά ακόμα. Δεν είχα. Δεν έβγαινα, έπρεπε να βγάλω το πιάτο. Ήθελε 4 σίγουρα. 4 λεπτά. Ακριβώς. Ευχαριστώ, σε αυτό ξέρω. Ακριβώς 4. Κάτι πάλι ξέρω σήμερα. Θα πακεταθούμε πάλι. Ο Μίτσος κοντεύει να ξυλώσει τα μουσια του. Ναι, ναι, εγώ δεν περνάω καλά στον εξώσει. Κοπήκαν τα πόδια, λέω πω, τι θα τους έχει φέρει τώρα, μάνα μου καημένη. Έχετε τα χέρια σου στον τρίφτη. Ναι, ναι, ναι. Θα σε πάω ζωντανή. Θα βάζεις και ξύλο από πάνω. Δοκίμασε με πριονωτό μαχαίρι. Λες. Ναι, τώρα. Λέω, δοκίμασε, τώρα που στο λέω δοκίμασε, έχεις ένα χρόνο. Θα βγει μια χαρά. Παρακαλώ. Αν είναι Δημήτρη, σε παρακαλώ να παρακαλέσω αν δεν έχει δει τη συνταγή. Εδώ έχω τη συνταγή. Ρε, και για ποια συνταγή μου μιλάς. Και 4 ντομάτες. Έχει βάλει 4 ντομάτες και αυτό το τσορούφα. Το κρίμα στο λαιμό σου. Εντάξει, τώρα τι σχόλιο να κάνω για την ατάκα του Δημήτρη. Να του πάρω το ξυλό στα μουσια ένα-ένα να τραβήξω μια κουτουλιά. Είναι ατάκα αυτή, το κρίμα στο λαιμό σου. Έλα, ρε, Αγγελική, τώρα πάλι με τα πλησίματα να βγάλει την Παναγία. Αφούρα σε την πίστη, ξεγεί όπω είναι. Τέλεια. Τέλος. Τέλος. Πέτατε, θα τελειώνουμε. Πέτατε πάνω όπως να είναι. Πετάγω με ελαττήριο, τρέχω στην πόρτα, την ανοίγω και φορτάω. Βλέπω την Αγγελική. Δεν ξέρω τώρα τι αντίδραση ήταν αυτή. Πραγματικά και εγώ, αψυχολόγητη. Κλωτσάω την πόρτα και γυρίζω πίσω στο σαλόνι. Στενοχωρήθηκα κατά τον Λάρα. Ένα εξαιρετικό παιδί. Θα μου λείψει και θα είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θα προσπαθήσω να βρω και ενδεχομένως να δω όταν θα βγω. Θα είναι στη Χαλκιδική, θα μας περιμένει όλους. Χοντρό αλάτι. Δεν θα γίνω εγώ τρελή, όλη μέρα να τρίβω. Το βασικό πρόβλημα του πιάτου μας ήταν το ψήσιμο. Ήταν κάτι με το οποίο εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου. Ασχολήθηκε εξ ολοκλήρου ο Λέβης με το ψήσιμο. Μετρήσανε το βαθμό θερμοκρασίας του κρέατος μαζί με τον Γιάννη. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια ψηλά και να πω «Α, εγώ δεν φταίω». Είναι το πιάτο για το οποίο ήμασταν υπεύθυνοι. 20 λεπτά τώρα είναι πολύ ωριακός σαν χρόνος. Για τα πάντα. Βέβαια, μας είπαν ότι η επόμενη φάση είναι 15. Γελούσα μέσα μου. Λέω, τι θα κάνουμε σε 15 λεπτά. Όχι, ρε. Βάζω το τυρί να το τηγανίσω. Δεν προλαβαίνω να γυρίσω τα μάτια μου, να βάλω το μπλέντερ και κάνω έτσι και είχε καεί. Θυμάμαι ότι έχω 3 μικρά κυβάκια. Κρατημένα σε μια γωνία. Και λέω τώρα, κοίτα, από το να γίνει ρεζίλ για να βγάλει τίποτα, βάλε τα κυβάκια, παίξε το λίγο πιο μίνιμαλ και σέρβιρε τα κυβάκια. Και τι να γίνει τώρα. Την ώρα που τελειώνα το δεύτερο πιάτο, πραγματικά ήρθε ο κύριος Καρμούτσος από πάνω μου και με κοιτούσε έτσι με ένα πολύ βλοσιρό ύφος. Λέω, ρε παιδάκι μου, τι έχω κάνει λάθος τώρα, τα κοίταγα όλα γύρω-γύρω. Αυτό σημαίνει ότι αύριο θα είμαι υποψήφια κατά 90%. Οι δυο σας ελέγξατε το ψήσιμο, το βρήκα το σωστό. Το βρήκα σωστό. Α, δεν ξέρω. Εν τέλει, τι έγινε. Όταν το δοκίμασα την πανσέτα, ήσουν μπροστά. Και τι είπες. Το ξαναβάλαμε. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το ξέρω το εσωτερικό. Ξέρω ότι το έλεγξες εσύ. Δείχτη. Και σε κάθε περίπτωση και να μην το έλεγξες, ναι, θα έπρεπε προφανώς. Συνολικά να το είχες ελέγξει. Ο Λέβης έψινε, ο Γιάννης έλεγχε και παρόλα αυτά εγώ βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν γιατί από την αρχή έχω ως γνώμονα τους αριθμούς για να ψηφίζω. Αυτό χρησιμοποίησαν και οι συμπαίκτες μου σήμερα. Τι φρύτο σαλάτα, αυτό έχει πάνω... Δεν ξέρω τι, μόνο εγώ έλειπα. Η ποσότητα του νερού είναι πολύ μικρή, θέλει λίγο ανακάτευμα. Δεν θα μου πεις... Τίποτα. Ακόμα τίποτα. Okay. Αυτή είναι μία από αυτές τις φρυτοσαλάτες που έρχεται κάποιο σπίτι και λες, μωρέ, δεν φτιάχνω μία φρυτοσαλάτα, να ρίξουμε και λίγο γιαούρτι να φάμε. Μια μισή ώρα. Αρχίζει να γυμπιακή αγώνες ξεκάθαρα τώρα. Κάγε. Καίγεται από τη μια μεριά, παίρνω μια μικρότερη κατσαρόλα, ρίχνω μέσα όσο χρειαζόμουν και αφού ρίχνω όσο χρειαζόμουν και πετάω το υπόλοιπο. Και τώρα. Έχω αλλάξει αναλογίες. Γυρνάω, μουτζώνομαι με τα δύο χέρια και λέω τώρα τις υπόλοιπες αναλογίες που είναι ζυγισμένα για το σύνολο του χώματος, πού θα τις βρεις να τις βάλεις. Άντε, Παναγιά μαζί σου. Έχετε 20 λεπτά. Καλά. Έχετε για βρυσούλες. Μπορείς να σε πάρεις. Σαμπάδια σε σβήστο. Πήρε. Σβήστο. Λίγο νερό ρίξε εγώ. Έλα ρε παιδιά. Κουτιά στα ζαματόβραδα, δώσε. Έλα παιδιά, έχω παπά πυροσβέστη. Μια φοβερή τεχνική του ακτινίδιου, δεν την ξέρετε εσείς στην πόλη. Είναι από το χωριό. Εγώ την ξέρω, εγώ. Δεν καίει, δεν καίει. Κοίτα, τι απλογίτσα που έχει. Πάρε άλλο, έλα λίγο εγώ.
Ακούω τη φωνή του Θεού από πάνω. Άμα θες πάρε και το μικρό το φλόγιστρο, έχεις δύο χέρια. Παίρνω και το άλλο καμινέτο και αρχίζω να σκέφτομαι. Πιστολέρο! Πιστολέρο! Έλα ρε βόηθα για από εδώ να φτύσουμε να τελειώνουμε. Από τον μπάγκο μου όταν τελείωσε ο χρόνος είχε περάσει ο τυφώνας Κατρίνα, το Κρακατόα, το Πινατούμπο και λοιπά διάσημα ηφαίστεια. Από όλους τους διαγωνιζόμενους, από όλους, έπρεπε να πέσω πάνω στον εξολοθρευτή να φας μια σφαλιάρα να σου πω εγώ. 9 στα 10. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λυπάμαι. Δεν πειράζει, σεφ. Συγκέντρωσε 19 βαθμούς έναντι 25 του Λέβης. Terminator. Και άρα αποχωρείς οριστικά από το διαγωνισμό. Εγώ αυτό που κρατώ είναι το χαμόγελό σου. Οτιδήποτε γινόταν, υπήρχε ένα χαμόγελο σε σένα. Ακόμα και όταν είμαι πολύ συγκινημένη όπως είμαι τώρα, πάντα γελάω γιατί αυτός ο άνθρωπος είμαι. Και τολμώ να πω ότι θα μας λείψεις. Δεν πρέπει να έχεις πάρει και από εκεί ό,τι καλύτερο. Πιατάρες, στισήματα, γεύσεις, τεχνικές, τα πάντα όλα. Σου ευχόμαστε όλοι να πας πάρα πολύ ψηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν κλαίω γιατί είμαι στεναχωρημένη, κλαίω γιατί είμαι συγκινημένη πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν και εύχομαι σε όλους πάρα πολύ καλή συνέχεια να βρει ο καθένας αυτό που του αξίζει και να κάνει ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί. Και όλοι μαζί, ας πούμε, να προχωρήσουμε αυτό το κοινό πάθος που έχουμε, ο καθένας για ό,τι. Εντάξει, 45 λεπτά για να κάνουμε 35 και 35, 70 και 70, 140 κομμάτια finger food. Είναι λίγο αστείο. Εγώ να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι, σεφ. Ποια ήταν η πιο δύσκολη δοκιμασία που περάσατε μέχρι τώρα? Ομαδική ή και ατομική? Ομαδική ή ό,τι θέλεις, εντάξει. Ομαδική νομίζω ήταν τα πριόνια, τα σαγεντέλια, αυτά τα...